Κύριε Υπουργέ, η έναρξη της τουριστικής σεζόν αποκαλύπτει και στην Κρήτη, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης σε συνδυασμό με την κατάσταση που ήδη έχει δημιουργηθεί με την πανδημία. Εκτός από τους εποχικούς τα ξενοδοχεία και τον επισιτισμό, και οι εποχικά εργαζόμενοι και ελαστικά απασχολούμενοι σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, οι λεγόμενες εταιρείες handling, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, αλλά και εμπορικά καταστήματα σε τουριστικές περιοχές που δεν θα ανοίξουν καθόλου για τη φετινή σεζόν ή θα ανοίξουν με πολύ περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, καθώς και όσοι εργάζονται ως ενοικιαζόμενοι σε τουριστικά γραφεία βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, επί ξύλου κρεμάμενοι, χωρίς κανένα εισόδημα. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι εργαζόμενοι δεν καλύπτονται από πουθενά. Δεν προβλέπεται από κάποια ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή από κάποια νομοθεσία η αναγκαστική επαναπρόσληψή τους. Δεν δικαιούται επίσης παράταση του Ταμείου Ανεργίας, ούτε κάποιο έκτακτο επίδομα που να τους ανακουφίζει έστω και προσωρινά. Μιλάμε δηλαδή για εργαζόμενους που ξαφνικά μένουν χωρίς κανένα εισόδημα, μηδενικό εισόδημα και χωρίς καμία δέσμευση ή έστω προοπτική για συνέχιση του εργασιακού τους βίου. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν αν θα πιάσουν δουλειά. Πότε θα ξαναπιάσουν δουλειά. Με τι όρους θα πιάσουν δουλειά. Με σοβαρές συνέπειες βέβαια για την επιβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους, το μεγάλωμα των παιδιών τους, ο προγραμματισμός ο οποίος έχουν κάνει που πάει περίπατο, αδυνατούν να πληρώσουν ενίκια, λογαριασμούς σε τράπεζες, ΔΕΚΟ, στο δημόσιο και πάει λέγοντας. Και ενώ γυρίζουν πάνω από τα κεφάλια όλων αυτών των εργαζομένων τα δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία διαφημίζει η κυβέρνηση ως επιτυχία από το Ταμείο Ανάκαμψης και με τα οποία θα στηρίξετε πλουσιοπάρουχα τους επιχειρηματικούς ομίλους, την ίδια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι καταδικάζονται, οι εποχικά εργαζόμενοι και ελαστικά απασχολούμενοι, σε μηδενικό εισόδημα, χωρίς καμία παραμικρή εργασιακή διασφάλιση ή ενίσχυση, που δουλεύουν για χρόνια κάτω από καθεστώς μόνιμης βεβαιότητας και διαρκούς ανασφάλειας. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι προτίθεστε να κάνετε για αυτούς τους εργαζόμενους? Θα τους εντάξετε στο μηχανισμό στήριξης έτσι ώστε να διασφαλιστεί το εισόδημα αυτών των εργαζομένων ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας, είτε είναι πλήρης απασχόληση, είτε λαϊστικά απασχολούμενοι, είτε είναι ενοικιαζόμενοι και πάει λέγοντας. Δύο, θα δοθεί επίδομα ανεργίας 600 ευρώ με διασφάλιση της ασφαλιστικής ικανότητας και για το 2021 για όλους όσοι εργάστηκαν την περασμένη περίοδο απασχόλησης ανεξάρτητα αν επιδοτήθηκε ως σήμερα η ανεργία τους με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση και αν δούλεψαν. Θα καταργηθεί αυτό το επέσκυντο μέτρο του πλαφών των 400 ημερών επιδότησης ανεργίας για την πενταετία που έχει επιβληθεί για τους εποχικά εργαζόμενους. Τρία, θα ισχύσουν μέτρα όπως μείωση ενοικίου, αναστολής, καταβολής, δόσεων δανείων και ρυθμίσεων στην εφορία. Θα σταματήσουν άμεσα οι πληστηριασμοί, οι κατασχέσεις, οι εντολές για διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, ίδρευσης, κινητής, σταθερής τηλεφωνίας. Θα σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς της ενοικίασης των εργαζομένων και εκπεριτροπής εργασία. Θα απαγορευτούν οι απολύσεις και να ακυρωθούν όσες έγιναν από την έναρξη της πανδημίας και να γίνει υποχρεωτική επαναπρόσληψή του προσωπικού αυτού που εργάστηκαν την προηγούμενη σεζόν. Αυτά είναι τα επίκαιρα, επίγοντα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και σε αυτά θα πρέπει να δώσετε σαφέστατες απαντήσεις στην πρωτολογία σας όμως, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, επισημαίνω το εξής. Ο κύριος Υπουργός έχει βρει ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ξέρετε, στις ερωτήσεις τουλάχιστον του ΚΚΕ δεν απαντάει στην πρωτολογία. Μιλάει γενικά στην πρωτολογία και μετά στη δευτερολογία απαντάει αφαιρώντας από εμάς τη δυνατότητα να απαντήσουμε ή να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Αυτό με είναι σύστημα, εγώ τι να κάνω. Όχι, το επισημαίνω διότι πρόκειται για μια αντικανονική, έναν αντικανονικό τρόπο τοποθέτησης του Υπουργού. Όχι αντικανονικό, αντικανονικός, διότι ο κανονισμός λειτουργίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι συγκεκριμένος. Υπάρχει πρωτολογία, υπάρχει και δευτερολογία. Βεβαίως. Η πρωτολογία είναι για να δώσει την απάντηση, στη δευτερολογία για να συμπληρώσουμε αν χρειαστεί εμείς επιπλέον πράγματα ή που δεν κάλυψαν
τους εργαζόμενους με βάση τα ερωτήματα που τέθηκαν και να ανταπαντήσει μετά ο Υπουργός. Εδώ έχει αλλάξει όμως αυτή η διαδικασία. Το επισημαίνω σε εσάς και παρακαλώ πάρα πολύ τον Υπουργό να μην συνεχίσει αυτόν τον τρόπο τοποθετήσεων στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ευχαριστώ. Εδώ δεν βλέπω κάτι. Εν πάση περιπτώσει, θα το έχω υπόψη μου, κύριε Σιντιχάκη. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κύριος Ιωάννης Βρούτσης. Κύριε Βρούτση, έχετε 3 λεπτά στη διάθεσή σας και ακούσατε τι είπε ο συνάδελφος. Άκουσα με προσοχή, κύριε Πρόεδρε, τι είπε ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Σιντιχάκης, εκ μέρους του ΚΚΕ. Αλλά το θεωρώ πρωτοφανές να ζητάνε επερωτώντες βουλευτές, και αυτό δεν περιγράφεται στον κανονισμό, κύριε Σιντιχάκη, το πώς θα απαντήσει ο Υπουργός. Θέλετε δηλαδή με λίγα λόγια να μου υποβάλλετε και να μου υποδείξετε τον τρόπο που θα σας απαντήσω. Πού το είδατε αυτό, κύριε Σιντιχάκη, γραμμένο? Σε ποια κοινοβουλευτική διαδικασία, να σας πω εγώ ότι δεν έχετε δει? Και δεν το αναδεικνύετε. Δεν ξέρω γιατί το ΚΚΕ κρύβεται πίσω από αυτή την αλήθεια. Αυτό που δεν έχετε δει, κύριε Σιντιχάκη, δεν αναδεικνύεται, είναι ότι ο Υπουργός Εργασίας είναι εδώ. Παρών σε κάθε επίκαιρη ερώτηση. Και όχι μόνο εγώ, όλη η κυβέρνηση. Κάτι που στο παρελθόν δεν γινόταν. Και αντί να εκτιμηθεί αυτή η παρουσία της κυβέρνησης αυτονόητη, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι η πηγή, είναι η καρδιά της δημοκρατίας. Αντί να εκτιμηθεί ότι είμαστε εδώ παρόντες και παρούσες και υφυπουργός μου και απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια είχε ξεχάσει να κάνει. Ήταν απόν από τη Βουλή, μας κάνετε και κριτική για το πώς θα απαντάμε. Εδώ είμαστε και κρινόμαστε όλοι. Θα σας απαντήσω λοιπόν έτσι όπως πρέπει να απαντήσω, κύριε Σιντιχάκη. Όπως και εσείς την ερώτησή σας, την οποία εκλαμβάνω καλοπροαίρετη. Όμως επιτρέψτε μου να τη χαρακτηρίσω άκρος δημαγωγική και λαϊκίστικη. Και θα εξηγήσω γιατί. Καταθέτεται μία ερώτηση. Μία ερώτηση στη Βουλή. Και έρχεστε σε αυτή την ερώτηση και απλώνετε το δίχτυ της ερώτησής σας για όλους τους εργαζόμενους της χώρας, για όλες τις επιχειρήσεις, για όλους τους ανέργους. Τι κάνει η κυβέρνηση? Αυτό έχει απαντηθεί κατά κόρον εδώ και από μένα στη Βουλή και από άλλους υπουργούς και από ειδικές αναφορές που έχουμε κάνει σε ειδικές παρουσιάσεις πόσα λεφτά δίνουμε. Εγώ τώρα θα αντιστρέψω ρητορικά το ερώτημα, διότι δεν επιτρέπεται στον Υπουργό να ρωτάει τον επερωτώντα βουλευτή. Κύριε Σιντιχάκη, έρχεστε στο δεύτερο σκέλος ερώτησής σας και λέτε μία σειρά από οικονομικά μέτρα που πρέπει να λάβουμε. Να ρωτήσω λοιπόν καλοπροαίρετα κι εγώ. Γιατί και μέσα στη δημοκρατία δικαίωμά μου είναι κι εγώ να ρωτάω ρητορικά και μην απαντάτε. Πόσα δισεκατομμύρια στοιχίζουν αυτά που λέτε? Ένα. Δεύτερη ερώτηση. Από πού θα τα βρούμε, κύριε Σιντιχάκη? Δύο. Τρίτον. Σε ποιο μέρος του κόσμου εφαρμόζονται αυτά τα οποία γράφετε εδώ πέρα? Απαντήστε κι εσείς μία φορά σε αυτή την πραγματικότητα. Έρχεστε εδώ και γεμίζετε τον κόσμο και την κοινωνία με λαϊκίστικες προσεγγίσεις, μοιράστε δισεκατομμύρια σε εργαζόμενους με κλειστές επιχειρήσεις που λέτε ότι είναι το μεγάλο κεφάλαιο, η μικρομεσαία επιχείρηση, η ατομική επιχείρηση που έχει ένα και δύο εργαζόμενους, ότι είναι το κεφάλαιο και ότι αυτοί κλέβουν τον υδρό των εργαζομένων. Και δεν περιγράφετε μια φορά με αλήθεια? Δεν είναι τυχαία ορισμένα πράγματα από ό,τι αποτυπώνονται και στη δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κρίνεται και αξιολογείται. Εμείς είμαστε ένα υπεύθυνο κόμμα το οποίο είναι εδώ παρόν και εξηγεί. Δεύτερον, με την ευκαιρία της ερώτησής σας, επιτρέψτε μου να κάνω και μια ενημέρωση για ένα ζήτημα το οποίο αφορά δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και το οποίο είναι επίκαιρο. Θα το διαβάσω για να είμαι ακριβής. Σήμερα καταθέτουμε, έχουμε ήδη καταθέσει, πιστώθηκαν, θα πιστωθούν μετά το μεσημέρι, στους λογαριασμούς εργαζομένων, θα αναφέρω αναλυτικά σε ποιους, 64.700.287,64 ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας και αφορούν αναλυτικά. Πρώτον, μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και επιχειρήσεων εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνός Ιουνίου, ύψους 3.236.508 ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 6.393. Δεύτερον, σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά το μήνα πάλι Ιούνιο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 56.964.684 ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 124.669.
Τρίτον, σε εργαζόμενους συνταγμένους στο μηχανισμό συνεργασία για το χρονικό διάστημα 15 έκτου του 20 έως 30 έκτου του 20, προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης 800 οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας ύψους 3.843.895,64 ευρώ στους δικαιούχους, στο σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 27.920 και τέλος σε ειδικές κατηγορίες 655.200 ευρώ 819. Συνολικά, σήμερα θα πάρουν την αποζημίωση τη συγκεκριμένη, σήμερα, μετά το μεσημέρι, θα τη δουν στους λογαριασμούς τους 159.851 εργαζόμενοι δικαιούχοι. Ευχαριστώ πολύ. Θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Ενδιαφέρον το τελευταίο. Κύριε Συνδυχάκη, 3 λεπτά. Παρακαλώ. Για ποιο πράγμα τώρα θα πρέπει εγώ να τοποθετηθώ στη δευτερολογία? Πού είναι η συγκεκριμένη απάντηση στα ερωτήματα τα οποία θέσαμε? Είναι απαράδεκτη η διαδικασία αυτή. Και γίνεται με την ανοχή όχι, του Προεδρείου. Όχι, το κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος, κύριε Συνδικάκη. Είναι τακτική του Υπουργού, όπως θέλει να απαντήσει. Έχω τον κανονισμό εδώ, τον διάβασα όμως 2 φορές. Δεν λέει να του υποδείξω πώς θα απαντήσει. Προς Θεού. Δεν σας διακόπτω, αλλά λέτε για τη διαδικασία. Άλλο η τακτική του Υπουργού, άλλο η διαδικασία. Ακούστε με να σας πω. Παρακαλώ. Δεν υποδεικνύουμε σε κανέναν για το πώς θα απαντήσει, ή μάλλον το τι θα πει στην απάντησή του. Αυτό που ζητάμε είναι το ελάχιστο. Έλα που δεν έχω στην πρωτολογία μας θέτουμε τα ερωτήματα. Οφείλει ο κύριος Υπουργός να απαντήσει επί των ερωτημάτων στην δική του πρωτολογία. Για να δοθεί δυνατότητα σε δεύτερο χρόνο να απαντήσω εγώ δεν και να απαντήσω όμως, ο Υπουργός. Εγώ, αυτό όμως δεν συμβαίνει. Δεν βάζουμε χαλινάρι στο τι ακριβώς θα πει ο κύριος Υπουργός, αλλά το πότε πρέπει να πει το κάθε πράγμα. Πρώτον. Δεύτερον. Λέει ότι απλώνουμε τα ερωτήματα στην επίκαιρη ερώτηση για όλους τους εργαζόμενους. Μα προφανώς αυτά τα ερωτήματα που σας έθεσα για τους εποχικά εργαζόμενους στα τουριστικά γραφεία, στις άλλες περιπτώσεις τις οποίες ανέφερα, αφορούν όλους τους εποχικά εργαζόμενους στον χώρο του τουρισμού και επισητισμού. Δεν κατάλαβα που είναι το παράλογο. Απλώς η πολιτική της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βέβαια πατάει στις προηγούμενες κυβερνήσεις, πάνω εκεί χτίζει, είναι μια πολιτική που έχει οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία και στην ανασφάλεια. Και επειδή μας λέει πού συνέβαιναν αυτά που λέει το ΚΚΕ, σε ποια εποχή, σε ποιο κόσμο συνέβαιναν, θα σας πω, κύριε Υπουργέ, πού συνέβαιναν. Όταν σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ανέργοι στην Ελλάδα, όταν υπάρχουν 20 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1930 καταγράφηκε ο τελευταίος άνεργος στη Σοβιετική Ένωση. Για να πούμε τα πράγματα όπως έχουμε. Και μάλιστα από τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης στη Σοβιετική Ένωση εξασφαλίστηκε η καθολική κοινωνική ασφάλιση για όλους. Υγεία, πρόνοια και παιδεία για όλους. Και ερχόσαστε να μας πείτε πού εφαρμόστηκαν αυτά τα πράγματα. Βέβαια δεν μας ξαφνιάζει καθόλου, κύριε Υπουργέ, ο τρόπος που απαντάτε. Ή και το περιεχόμενο της απάντησης, αν θέλετε. Αυτή είναι η αποστολή της κυβέρνησης. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας έδειξε ποιανού τα συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και ρωτάτε πού θα βρεθούν τα χρήματα. Για πέστε μου τα 72 δισεκατομμύρια που θα πάρετε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πού θα τα δώσετε. Πού θα τα δώσετε. Εάν αυτοί οι εργαζόμενοι δεν έχουν δουλειά, είναι άνεργοι. Δεν έχουν για να ζήσουν. Άλλος δεν έχει καθόλου δουλειά, άλλος θα πάρει 9 ευρώ το μήνα. Πέστε μου τα 72 δισεκατομμύρια που θα πάνε. Είναι σαφέστατο το ερώτημα που θέτουμε. Ούτε φυσικά θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα που έχει ξεφύγει γενικά της προσοχής σας ή δεν έχετε προλάβει να το διευθετήσετε. Απλώς η έναρξη της τουριστικής σεζόν αποκαλύπτει το ταξικό πρόσημο που έχει η κυβέρνηση. Δηλαδή τρέχει από τη μία να δώσει πακτολό χρημάτων στο μεγάλο κεφάλαιο και δεν βρίσκει μια σταλιά μελάνη να αφιερώσει για αυτούς τους εργαζόμενους που θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο αυτής της νέας κρίσης για την ανάπτυξη όπως ευαγγελίζεται η κυβέρνηση που θα αφορά τους λίγους. Είναι λοιπόν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι. Θέλετε να τους βάλω όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Και αυτοί που είναι σε εταιρείες handling και στα γραφεία ενοικίας αυτοκινήτων και στα τουριστικά γραφεία και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι επισητιστές, οι εμποροϋπάλληλοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροεπιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού.
της εστίασης, όλοι αυτοί είναι εργαζόμενοι, όλοι αυτοί πλήττονται σήμερα. Ποια είναι λοιπόν η πολιτική της κυβέρνησης απέναντι σε αυτούς? Άρα λοιπόν, είναι πολύ συγκεκριμένα τα ερωτήματα. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Γι' αυτό πάτε στη δευτερολογία. Για να μην δοθεί η δυνατότητα της ανταπάντησης από την πλευρά τη δική μας. Σας καλούμε λοιπόν να πάρετε συγκεκριμένη θέση για αυτά τα ερωτήματα. Σήμερα είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σε κινητοποίηση αυτοί οι εποχικά εργαζόμενοι στο Ηράκλειο. Είναι σε κινητοποίηση, κάνουν πορεία αυτή τη στιγμή και ζητούν να τους δώσετε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιτιχάκη. Κύριε Υπουργέ, 3 λεπτάκια σε εσάς. Για μένα σήμερα είναι έκπληξη αυτή η επίκαιρη ερώτηση. Είναι έκπληξη διότι εγώ με σεβασμό ακούω τον κύριο Σιτιχάκη, σέβομαι τις απόψεις του, τις ιδέες του, δεν συμφωνώ μαζί του, όπως και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και θα το επαναλάβω αυτό, κύριε Σιτιχάκη, ότι έρχεστε εδώ με ένα καλάθι πλειοδοσίας, δημαγωγικό, λαϊκίστικο, μοιράζετε δισεκατομμύρια σε όλους και ποτέ δεν έχετε πει που θα βρείτε τα λεφτά. Έτσι όμως, αξιολογήστε από την κοινωνία, από τους εργαζόμενους, στους οποίους θέλετε να λέτε ότι έχετε αναφορά. Το εντυπωσιακό της σημερινής επίκαιρης ερώτησης όμως είναι το εξής. Για προσέξτε. Εγώ τώρα στις συζητήσεις των επίκαιρων ερωτήσεων που έχει κάνει δεκάδες στο Κομμουνιστικό Κόμμα, δεκάδες, πάντα μαζί με την ερώτηση πού θα βρείτε τα λεφτά και πώς θα τα μοιράσετε όλα αυτά, δεν υπήρχε απάντηση, έκανα και μια συνοδεία ερώτηση, η οποία έλεγε πέστε μου μια χώρα του κόσμου που να εφαρμόζονται αυτά που λέτε. Σήμερα για πρώτη φορά πήρα απάντηση. Ο κύριος Σιτιχάκης, εκπροσωπώντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μου είπε ότι πιο ευτυχής χώρα του κόσμου που δεν υπήρχε ανεργία, που δεν υπήρχε πείνα, που ήταν ο επίγειος παράδεισος, ήταν η περίοδος του Στάλιν στη Ρωσία. Αυτό είναι εντυπωσιακό, κύριε Σιτιχάκη. Είπατε σήμερα λοιπόν στον ελληνικό λαό, διαμέσου της επίκαιρης ερώτησής σας, να γυρίσουμε στην εποχή της σταλινικής περίοδου στη Ρωσία για να ζήσουμε τον επίγειο παράδεισο που δεν ζήσαμε στην Ελλάδα. Και ευτυχώς που δεν το ζήσαμε. Και τώρα λοιπόν μπαίνει άλλο ένα αμήλικτο ερώτημα. Αφού αυτός ο επίγειος παράδεισος υπήρχε στη Ρωσία, γιατί ο ίδιος ο λαός τον ανέτρεψε? Γιατί έδιωξε εκείνο το καθεστώς το βάρβαρο, το οποίο τον είχε στην εξαθλίωση και στην πείνα και ποτέ στη Ρωσία πλέον λένε να μην γυρίσουμε ποτέ στο παρελθόν και όλες οι σοβιετικές, κάτω από τη σοβιετική κατοχή χώρες της Ευρώπης ακούνε κομμουνισμό και τους σκόνεται η τρίχα. Σε κάθε περίπτωση, δικαίωμά σας είναι να αυτοπροσδιορίζεστε ως σταλινική της περίοδου της Ρωσίας. Θα αξιολογηθείτε από τον ελληνικό λαό. Εγώ, κύριε Σιτιχάκη, ακούστε. Μου κάνετε μία ερώτηση. Και καλά την κάνετε και με ρωτάτε εφόλης της ύλης. Εδώ πέρα, μέσα στα 3 λεπτά, μου λέτε να απαντήσω τη συνολική πολιτική του Υπουργείου, να σας κάνω αναφορά για κάθε κατηγορία εργαζομένων που έχουμε δώσει λεφτά, για το συνεργασία, για τις εισφορές που καλύπτουμε, να σας πω για τους εποχιακούς υπαλλήλους, να σας πω για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας, να σας πω ότι έχουμε δώσει 1,12 δισεκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας σε εργαζόμενους μέχρι σήμερα. Πώς να τα προλάβω σε 3 λεπτά όταν μου ανοίγετε το δίκτυ και μου το απλώνετε για κάθε εργαζόμενο? Σας καλώ λοιπόν, εάν θέλετε, ανατρέξτε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας, στις προσωπικές μου τοποθετήσεις εδώ στη Βουλή, θα βρείτε για όλη την ελληνική κοινωνία μία προς μία απάντηση. Σίγουρα δεν διεκδικούμε το τέλειο, σίγουρα δεν είμαστε τέλειοι και σίγουρα κινούμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικών δυνατοτήτων που μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο. Και φυσικά στην πρόθεσή μας είναι κανένας εργαζόμενος να μην μείνει ακάλυπτος μέσα σε αυτή την πανδημία και σε αυτή την κρίση. Και εκεί ακριβώς αποσκοπούν οι πολιτικές μας και τώρα το δεύτερο εξάμεινο του 2020, που πράγματι η ύφεση θα έχει επιπτώσεις αρνητικές στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ πολύ.